Ξεκινώντας από το χαρτζιλίκι που θα δοθεί στους νέους, δηλαδή αυτό το λεγόμενο Youth Pass. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Άνοιξε οποίες... η πλατφόρμα, νομίζω. Όχι ακόμα, για το Youth Pass και μάλιστα ζητείτε να γίνει γιατί και αυτόματα. Γιατί κάτι έβλεπα ότι άνοιξε για τους νέους. Πες εσύ αυτά να δω θα τι σου είναι. Θα σου πω. Λοιπόν, τι έχει συμβεί εδώ. Καταρχήν να πούμε ότι θα είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το βασικό ποσό είναι 150 ευρώ. Θα δίνεται όμως για δύο συνεχόμενα έτη, τόσο κατά την ηλικία των 18 ετών ενός παιδιού, όσο και εκείνη των 19. Άρα ο γιος δηλαδή, το παίρνει. Ο γιος μου θα πάρει και φέτος και του χρόνου. Να είναι καλά το παιδί. Να το πούμε και συγχαρητήρια τώρα. Να το πούμε και συγχαρητήρια. Γιατί συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν. Εννοείται. Αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. Δεν είμαστε όλοι για όλα και να σου πω κάτι, πόσες φορές έχουμε σπουδάσει κάτι και δεν το ακολουθήσαμε. Ακριβώς. Για να τα λέμε όλα. Πού πέρασε ο γιος σου? Στο φυσικό, Αθήνας. Ξέρεις τι διάβασμα έχει? Ξέρω. Ξέρει και εκείνο. Ξέρει αυτός ξέρει για να δω. Αλλά έχει σκοπό και για μεταπτυχιακό. Καλό ήδη τα έχει βρει το παιδί. Ναι, τα έχει σκεφτεί καλά. Μια ισορροπία, διάβασμα και. Θα τη βρει την ισορροπία στη φοιτητική ζωή. Αλήθεια είναι ότι η φοιτητική ζωή είναι ξέχαστη. Πάμε τώρα να δούμε τα κριτήρια. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα χορηγηθεί. Είπαμε, θα δοθεί ουσιαστικά θα είναι ένα ποσό 300 ευρώ που θα δοθεί και κατά την ηλικία των 18 ετών, όταν ένα παιδί ενηλικιώνεται, δηλαδή και κατά τη διάρκεια των 19 ετών του. Υπάρχει ένα σενάριο για αυτόματη καταβολή. Έτσι, και όχι μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr. Αυτό που θεωρείται σχεδόν δεδομένο πάντως είναι ότι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Τότε δηλαδή θα καταβληθεί για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ποσό και θα μονιμοποιηθεί ως μέτρο. Θα δίνεται δηλαδή από εδώ και πέρα σε όλα τα παιδιά που κλείνουν τα 18 τους χρόνια.